Τώρα στη Θεσσαλονίκη, στην πλατεία Αριστοτέλους, όπου εκεί είναι ο Χρήστος Νέζος. Καλά, θα μας τρελάνε αυτός. Είναι έτοιμος, στη σκακέρα επάνω. Ο Βασιλιάς πάει για μας. Καλημέρα, καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα. Καλημέρα, καλημέρα Χρήστο, καλημέρα στην υπέροχη παρέα σου. Ποιοι είναι, θα μας γνωρίσεις? Περιμένετε. Okay, συγγνώμη κιόλας. Κάνω πρόβες στη Θεσσαλονίκη, Μάρκο μου. Ναι. Κάνω πρόβες εδώ στη Θεσσαλονίκη, γιατί στις 9 του μήνα στο Μέγαρο Μουσικής εδώ γίνεται το Βαλκανικό Πρωτάθλημα. Όποιος θα κερδίσει το Βαλκανικό εδώ, πάει στο παγκόσμιο break dance. Μπράβο, είμαι μπράβο. Με τους πρωταθλητές, Μάρκο. Είμαι με τους πρωταθλητές, τα παιδιά εδώ. Ωραία, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια, λέει ο Μάρκος. Ρεβό, κοιτάξτε. Μάρκο, ναι. Ο Ρεβό είναι δίπλα μου. Ναι. Ο Γιώργος, τα παιδιά όλοι. Υπάρχει μία λέξη, δεν θέλω να μου τη σχολιάσετε. Η λέξη που λένε όλοι οι break dancers είναι. Ακούστε. Δεν θέλω να μου την παρεξηγήσετε. Όχι, όχι, βέβαια. Λέει χώσε. Έτσι λένε. Τώρα μου το είπανε, τώρα το έμαθα. Οπότε μπορεί να περπατάς, Μάρκο, στον δρόμο εδώ στην Αριστοτέλους ή και στην Αθήνα και να ακούσεις χώσε. Εκεί μεταμορφώνεται ο break dancer και χώνει. Και χώνει. Οπότε, okay. Παιδιά, ωραία. Παιδιά. Χρήστο, χώσε, Χρήστο, χώσε. Πάμε. Πάμε, το ξέχασα. Πέντε. Πάμε. Πάμε. Ποιο είπαμε, το ξέχασα, παιδιά. Α, πάμε. Πάμε. Πάμε, μη γελάτε και πάμε κάτω. Αυτό είναι shake dance, σαν shake χορεύεις. Όχι, συγγνώμη, έχω, να το. Να το, δεν παίζεσαι. Μπράβο Χριστό. Θέλω να κάνεις και το φιδάκι όμως, το φιδάκι αυτό που πέφτει κάτω με το στήθος. Το φιδάκι θέλω. Οι εικόνες που θα σας δείξουμε, δεν θέλω να πω περισσότερα. Είναι η blackout εδώ, όπως είπαμε, παγκόσμια πρωταθλητές. Πήρανε στο 8ο ή στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Τι είναι, βρε, έτσι θα κάνεις καριέρα, 8ο ή στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ωραία, παιδιά, Μάρκο, να ξεκινήσει. Όχι, πάμε, ελάτε, πάμε. Κοιτάξτε, ειλικρινά, οι εικόνες είναι μοναδικές, Μάρκο, που βλέπουμε τα παιδιά. Είναι ένα μέρος από τη χορογραφία τους τώρα. Χρυτήλη. Δημήτρη, κοίταξε. Το κάνει. Εντάξει, έχουν απόλυτο συγχρονισμό. Συντονισμό για να δείτε. Παιδιά, ειλικρινά, είναι μοναδικά αυτά που κάνουν. Χρήστο, πόσο χρονών είναι τα παιδιά? Κοιτάξτε, στην ομάδα τους, που είναι οι παγκόσμιοι πρωταθλητές, είναι και 17. Είναι ένας επίσης από την ομάδα των Blackout, είναι στη Βέρεια. Είναι στο σχολείο, οι περισσότεροι πάνε σχολεία. Wow. Γιατί αυτό για να το κάνουν. Κοιτάξτε, να πούμε ότι αυτή η μορφή της γυμναστικής έχει ξεκινήσει από την Αμερική. Τη χόρευαν οι άνθρωποι στο Bronx, στην Αμερική. Έχει γίνει, είναι μόδα, πραγματικά. Και χορεύει ο κόσμος στο δρόμο. Τα παιδιά χορεύουν έτσι σε πλατείες, σε δρόμους και σε τέτοια. Ακριβώς. Τώρα θα τους ρωτήσουμε κιόλας. Ξέρουμε πόσο καιρό είναι μαζί. Τώρα, μισό λεπτό. Τώρα... Κάτσε να χορέψουν τα παιδιά, να δούμε λίγο. Κοίτα, είναι τέλειο. Πάντως είναι πολλά χρόνια αυτός ο χώρος. Εγώ το θυμάμαι στην εφηβεία μου ότι χορεύαμε περίπου. Μπράβο! Έχει ξεκινήσει το. Δεκαετία του 70. Δεν ήταν εφηβεία μας δεκαετία του 70 όμως. Σε τι λες, σε παρακαλώ, γιατί παραφράζω. Είχατε δει και μια φιγούρα που είχα κάνει το φιδάκι τότε με τους Βέγκας που ήταν εδώ και τραγουδούσαν, εντάξει. Το κάνεις το φιδάκι, έτσι. Τη ρίχνεις την κουτιά. Το χοντρό φιδάκι. Αυτό θέλει ειδική εκπαίδευση, Μάρκο, δηλαδή. Θέλει να έχεις δύναμη ή θέλει τεχνική αυτό το πράγμα. Ευληγησία θέλει. Ευληγησία, εντάξει. Και δύναμη και τεχνική. Καλά, αυτό θέλει, αυτά που κάνουν τα παιδιά θέλει και δύναμη, θέλει και γυμνασμένο κορμί. Δεν είναι μόνο να ξέρεις χορό. Το στηρίζουν όλο το κορμί. Πραγματικά. Παλάμη. Έλενα, θα μπορούσες να κάνεις. Νομίζω, επειδή είσαι πολύ γυμνασμένη, νομίζω ότι το έχεις πάρα πολύ εύκολα να κάνεις break dance. Εγώ νομίζω πως όχι. Και ο Δημήτρης μπορεί. Έλα, όχι. Δημήτρη, να σε δω. Να σε δω να κάνεις, να χορεύεις break dance. Ο Δημήτρης είναι πιο καλός στα παραδοσιακά από ό,τι έχει δείξει. Άντε χορό, καλαμαδιανό και τέτοια. Το φυσούν. Κοίτα, μπράβο. Περίφιγουρα, μπράβο. Μπράβο. Θέλω, παιδιά, για να πάμε τις ασκήσεις αυτές που γυρίζει το κεφάλι κάτω. Ναι. Θα μπρος πίσω. Ού. Όπα. Για να τα. Και πρέπει να μην φοβάσαι κιόλας, μισό στο κεφάλι σου. Γέλα να σε πάρω λίγο εδώ. Ο Ρεύο είναι αυτός. Μάρκο, ναι. Πάμε μπροστά. Πάμε, έλα μπροστά.
Να είμαστε. Πόσο χρόνο είσαι, Ρεύω? 25. Α, είσαι 25. Είμαι ήδη. Ωραία. Είμαι μικρός. Πες μου, μικρός είσαι βέβαια. Είναι δύσκολο για κάποιον να ξεκινήσει να κάνει breakdance? Για όποιον δεν ασχολείται, είναι δύσκολο. Για όποιον ασχολείται με οτιδήποτε, είναι πλέον εύκολο. Α, είναι πολύ εύκολο. Αρκεί να το βάλεις στο πρόγραμμα της ζωής. Χριστό. Από ποια ηλικία μπορεί κάποιο να ασχολείται? Γιατί βλέπω και πολύ μικρά παιδιά. Εγώ έχω δει που πάνε και μαθαίνουν breakdance και τέτοια δηλαδή. Από ποια ηλικία μπορεί κάποιο να ξεκινήσει να μαθαίνει? Η ηλικία που μπορεί να ξεκινήσει κάποιο. Για πες μου, η ηλικία που μπορεί να ξεκινήσει κάποιο, πώς το είναι? Από πολύ μικρός, 5-6. Να το Μάρκο, όπως το είπες, 5-6. Ναι. Κορίτσια κάνουν breakdance, γιατί στην ομάδα αυτή δεν βλέπουμε κορίτσια. Άκουσε τι μου είπε, δεν κατάλαβε, Μάρκο. Ναι, λέει ο Ρεύω εδώ. Κύριε, θα χορέψετε κι εσείς. Ωραία. Μάρκο, θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό που υπορεύω. Ναι. Ότι. Πες το μου ξανά, γιατί δεν το άκουσε ο Μάρκος. Ότι και ο Μάρκος είναι πολύ καλός ορευτής και μπορεί να κάνει break. Ευχαριστώ. Να σου πω, Ρεύω, το όνομά σου είναι χαϊδευτικό από το χορεύω. Έλα, μ' ακούτε? Πέσαν όλα. Ναι, όχι, ακούμε. Παρηφόρα. Ακούτε, αλλά δεν μιλάτε. Ναι, τώρα πάμε. Ξέρεις, είναι λίγο δύσκολο στα παιδιά που γυμνάζονται να μιλήσουν. Για να φέρω τον οργανωτή εδώ. Μίλα εσύ, Χρήστο, που δεν γυμνάζεσαι. Ωραία. Πρέπει να σας πω, μην νομίζεις, έχω ήδη φουσκώσει και εγώ με το γυμναστικό σοου που σας έκανα στην αρχή. Ευχαριστώ. 9 λοιπόν του μήνα στην Θεσσαλονίκη, του Μάη, όπως είπαμε, το Βαλκανικό. Όποιος κερδίσει θα πάει στο παγκόσμιο. Τα παιδιά, όπως είπαμε, είναι παγκόσμιοι πρωταθλητές, να το τονίζουμε. Χριστό. Και μπράβο τους. Ναι. Πόσα χρόνια γίνεται το Βαλκανικό πρωτάθλημα breakdance? 13 χρόνια γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Και γιατί γίνεται πάντα στη Θεσσαλονίκη? Επειδή είναι Βαλκανικό, βοηθάει πολύ η τοποθεσία η Θεσσαλονίκη, γιατί έρχονται από όλες τις χώρες των Βαλκανίων. Και το παγκόσμιο πού θα γίνει? Το παγκόσμιο γίνεται 24 Οκτωβρίου στο Braunschweig στη Γερμανία, που έχει 20 ομάδες από όλο τον κόσμο, και πέρσι blackout που απολαμβάνεται τώρα, βγήκαν 8 στον κόσμο. Παιδιά, πραγματικά είναι μοναδική αυτά, Χριστό, που κάνουν τα παιδιά. Χριστό, έλα. Για να ρωτήσω, η φιλοσοφία του breakdance ποια είναι, δηλαδή τι συνδυάζει? Η φιλοσοφία του breakdance ξεκίνησε στην Αμερική τη δεκαετία των 70's. Και χορεύαν οι άνθρωποι στον δρόμο για να επιλύσουν τις διαφορές τους που είχαν μεταξύ τους σαν παρέες. Αλλά αυτό μετά έγινε τέχνη, πήγε σε άλλο επίπεδο, όπως και σε κινηματογράφο, με πολλές ταινίες old school που μπορεί να θυμάστε, όπως το breakdance που είχε γίνει το 80's. Και μετά ήρθε και στην Ελλάδα με ταινίες με τον Στάθη Ψάλτη που ήταν στην disco, άμα θυμάστε καλά. Ε, πότε θυμάμαστε. Και συνεχίζεται μέχρι τώρα σε βελτιωμένη έκδοση. Πρέπει να πούμε, Μάρκο, ότι, και δεν ξέρω, θα συμφωνείτε κι εσείς, ότι υπήρχε μία κάμψη στο breakdance για αρκετά χρόνια. Mm-hmm. Τι ήταν ντεμοντέ, τι είχε γίνει? Όχι, απλά ήταν πάντα ένας εναλλακτικός τρόπος έκφρασης που όσο το προβάλλουμε τόσο περισσότερο γίνεται γνωστό. Πάντως, Μάρκο, από ό,τι βλέπουμε στο εξωτερικό και από τα μουσικά κανάλια, οι μεγάλοι τραγουδιστές της Αμερικής εντάσσουν breakdance στα τραγούδια. Ναι. Να ρωτήσω πόσες ώρες πρόβα κάνετε τη μέρα για αυτό το πράγμα? Α, ωραία, πάω να ρωτήσω. Πού είσαι, Γιώργο? Γιώργο, α, ο Γιώργος χορεύει. Όχι. Για πρώτα τον Γιώργο, δεν πειράζει. Πόσες ώρες πρόβα κάνετε? Κάτσε δίπλα του και ρώτησέ τον. Στις 4-5 φορές την εβδομάδα, από 2 ώρες με 3. 2 με 3 ώρες. Καθημερινά. 4-5 φορές την εβδομάδα. 4-5 φορές. Και είναι πολλές οι ώρες, βέβαια. Ωραία. Μπράβο. Χριστό. Εγώ θα ήθελα να καλέσω επίσημα τους blackouts στο One Mark Show να έρθουν να χορέψουν εκεί, να μας δείξουν όλα αυτά που κάνουν. Παιδιά, ναι, μακάρι, πρέπει. Ναι, Μάρκο, να κλείσουμε, κλείσει η δουλειά. Οπωσδήποτε. Θα πάτε, κοιτάξτε. Και εκεί θα χορέψω κι εγώ μαζί τους, πες τους. Wow. Ωραία, ωραία. Δεν το λέω. Κοιτάξτε, παιδιά, ακούστε, γιατί δεν σε ακούνε, Μάρκο. Κλείνουμε και θα δίνετε λόγο ότι θα πάτε στο Μάρκο το show. Το One Mark και Show. Θα προκαλέσει και σε battle να ξέρει να προετοιμαστεί να κάνει προπόνηση. Εννοείται. Έχουν προκαλέσει, όπως άκουσες, σε battle. Οκ, σας περιμένω. Battle με σερφελί, κάθε πρωί, μέγα με μία με σπανάκι, μία με τυρί. Κοιτάξτε, Ιάκωβε, για γύρισε να δούμε, παιδιά, μισό. Κοιτάξτε, να πάμε και στο άλλο πλάνο από εδώ, γιατί έχω και κόσμο. Για να ρωτήσω, πάμε, για να δω, πού είσαστε, βρε κορίτσια, εσείς? Από Θεσσαλονίκη. Είσαστε κι εσείς τώρα, θα ξεκινήσετε breakdance? Ελάχιστο κρίτη, ήρθαμε να δούμε το. Θα ξεκινήσουμε, ωραία. Εσύ?
Εμένα ο αδερφός μου ήδη έχει ξεκινήσει. Μπράβο, παιδιά. Μπράβο, μπράβο. Αυτά συμβαίνουν εδώ στην πλατεία Αριστοτέλους. Έτσι θα σε σηκώνει, ξέρει. Μπράβο, ρε Χρήστο. Καλή επιτυχία στους Blackout. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Τον κόσμο. Να δημιουργούμε έτσι μια χαρά αισιοδοξία. Και εγώ που δεν ξέρω breakdance, θα το είδατε το επιχείρησα. Θα μάθεις, θα μάθεις. Έχεις έφεση, σε είδαμε στην αρχή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια εκεί πέρα. Χορέψτε, διασκεδάστε, περάστε καλά.